και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι και πολιτισμό να λέμε. Αυτό είναι πολιτισμό. Το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Τις ευχές του προς τα στελέχη και τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας για μια χρονιά με υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης κατά την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφέρειας, θέτοντας ως κοινό στόχο την υπέρβαση από όλους ώστε να υλοποιηθούν όσα το προηγούμενο διάστημα με κοινή προσπάθεια δρομολογήθηκαν για το κοινό καλό των πολιτών της Ηλίας και συνολικά της Δυτικής Ελλάδας. Βρισκόμαστε μπροστά στην αρχή μιας νέας χρονιάς. Ήθιστε κάθε αρχή μιας χρονιάς να εκφράζουμε ευχές, οι οποίες όμως δεν είναι απλά από συνήθεια αυτή τη χρονιά, είναι από ανάγκη. Προερχόμαστε από μια τριετία πραγματικά δύσκολη, η κοινωνία μας κουρασμένη μπήκε από μια φάση υπερδεκαετούς οικονομικής κρίσης σε μια υγειονομική, η οποία ακολουθήθηκε από μια γεωπολιτική, η οποία έγινε ενεργειακή, πληθωριστική και πάει λέγοντας. Ταυτόχρονα όμως, εσείς έχετε και ένα ιερό καθήκον ως στελέχη ενός δημόσιου οργανισμού. Να σφίγετε τα δόντια και παρόλες τις δυσκολίες, τα λάθη, να συνεχίζετε. Είναι πραγματικά στα χέρια μας να βοηθήσουμε και να πούμε ότι ναι, εμείς οι άνθρωποι αυτού του τόπου καταφέραμε και πήγαμε μόνοι μας τον τόπο μας μπροστά. Εύχομαι και πάλι κλείνοντας, μέσα στην καρδιά μου, υγεία στις σπίτια σας και στις οικογένειές σας. Σε μια λιτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Διοικητηρίου κατά την κοπή της πίτας, η οποία ευλογήθηκε από τον Σεβασμιό του Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης, κύριο Αθανάσιο, ευχόμενος καλή χρονιά και ευλογημένη. Με μεγάλη μου χαρά σήμερα διαπιστώνω ότι είμαστε πολύ περισσότεροι εδώ για την κοπή της καθιερωμένης πίτας από ότι ήμασταν πριν από 3 χρόνια το 2020. Μπορεί να είμαστε όμως περισσότεροι αρνητικά εδώ μέσα, σαν φυσική παρουσία, όμως σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας είμαστε λιγότεροι. Οι υπηρεσίες έχουν αποδυναμωθεί, το ξέρετε και το βιώνετε καλύτερα από τον οποιοδήποτε άλλο λόγω των συνταξιοδοτήσεων. Αντίστοιχα, δεν έχουν γίνει νέες προσλήψεις νέου προσωπικού. Αυτό δυσκεράνει σημαντικά πρωτίστως το έργο το δικό σας και συνακόλουθα και το δικό μας. Παρ' όλα αυτά όμως, θεωρώ ότι σταθήκαμε στο ύψος μας, σταθήκατε εσείς στο ύψος σας, βάλατε πλάτη μέσα από δύσκολες καταστάσεις και μπορούμε σήμερα να είμαστε εδώ και να λέμε ότι υλοποιούμε πολύ σημαντικά πράγματα για τον τόπο μας. Μια πολύ κρίσιμη και δημιουργική τριετία αυτή που πέρασε, αλλά όλο το μέλλον είναι μπροστά για να συνεχίσει αυτή η συνεργασία. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την αφοσίωση στην εργατικότητά σας, σας ευχαριστούμε για τη διάθεση προσφοράς. Να σας πω πραγματικά και προσωπικά ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καθημερινή συνεργασία που με όλες τις υπηρεσίες. Ο καθένας ξεχωριστά μας βοηθάει για αυτό το έργο που προσπαθούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε που σας ζαλίζουμε κάθε τόσο με τα τηλέφωνά μας για να μας κάνετε πολλές φορές και κάτι παραπάνω από αυτό που ζητάμε. Εγώ περιμένω από την Περιφερειάρχη να δω ποιο θα είναι το δώρο σας. Μόνο χαρές, υγεία και ευτυχία.